θα επαναπτύξω επιγραμματικά, ξεκινώντας από το εξής. Έχουμε κάποια αντικειμενικά δεδομένα. Πρώτον, ότι εδώ και 12 χρόνια οι δαπάνες υγείας από το κρατικό προϋπολογισμό είναι προοδευτικά μειούμενες. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο απαράδεκτο. Ειδικά δε τα τελευταία χρόνια έχουμε μείον 570 εκατομμύρια για την υγεία πέρυσι και μείον 220 εκατομμύρια περίπου φέτος. Συν τα προηγούμενα χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2018, που είχαμε προοδευτικά μειούμενους προϋπολογισμούς. Αυτό είναι ένα δεδομένο πολύ σοβαρό για να δούμε τι πράγματι θέλει να κάνει η πολιτεία και τι σκοπό έχει. Το δεύτερο δεδομένο που αφορά την Ανατολική Αττική είναι τα εξής, ότι καλύπτει περίπου 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα 3.800 που είναι όλη η Αττική, με όλα τα πληθυσμιακά δεδομένα που σας ανέφερα όταν έκανα την ερώτηση. Επαναλαμβάνω επιγραμματικά, 500.000 μόνιμοι κάτοικοι με προοδευτική αύξηση, πάνω από 1 εκατομμύριο το καλοκαίρι, πάνω από 6 εκατομμύρια και το μήνα καμιά φορά στο αεροδρόμιο διερχόμενοι, 2 λιμάνια Λαυρίου και Ραφίνας και 3 βιομηχανικές περιοχές εγκαταστάσεις. Αυτά είναι δεδομένα. Δεδομένα είναι επίσης ότι από το 1981 και μετά, μέχρι τώρα περίπου 40 χρόνια, έχουν κλείσει 3 ή 4 νοσοκομεία στην περιοχή. Ποια είναι αυτά? Στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Το ένα είναι το Νταού Πεντέλης. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος πριν. Έκλεισε το Νταού Πεντέλης και τότε η υπόσχεση ήταν ένα νέο γενικό νοσοκομείο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Ανατολικής Αττικής και πρόκειται, λέει, να αναγερθεί στη θέση του παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου στην Πεντέλη, το οποίο κλείνει. Αν πάτε τώρα στο Νταού Πεντέλης, είναι εκεί στα υπόγεια. Συγκεντρώνονται τα αρχεία, οι φάκελοι των αρχείων του Ευαγγελισμού και είναι όλο ποντίκια μέσα. Και να υπογραμμίσω ότι εκεί, στον Ταού Πεντέλη, στο παιδο ψυχιατρικό, υπάρχουν ακόμα και πισίνες για παιδιά με ειδικά προβλήματα. Έκλεισε. Ένα αυτό. Δεύτερο, το νοσηλευτικό ίδρυμα του εμπορικού ναυτικού, το λεγόμενο Νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης, το οποίο φτιάχτηκε από τις αποζημιώσεις των πνιγμένων ναυτικών μας, των ναυτεργατών που πνίγηκαν. Νοσοκομείο 350 κτηνών που χτίστηκε το 1948, δόθηκαν άπειρα εκατομμύρια για να ανακαινιστεί το 1981 και έκλεισε και ρημάζει και έχει γίνει χώρος για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρίτον, το Ερασίνιο που αναφέρθηκε και ο συνάδελφος πριν και άλλοι συνάδελφοι, το οποίο κάθε χρόνο βγαίνει στον πληστηριασμό και ενώ είναι εξοπλισμένο, έχει μια δυναμικότητα 220 κτηνών. Το προηγούμενο που ανέφερα του ναυτικού, του εργατών θαλάσσης, καλύπτει 120 στρέμματα σε πευποδάσους 120 στρεμμάτων και έχει δυναμικότητα 350 κτηνών. Προχωράμε. Έχουμε αντικειμενικό γεγονός, υποβάθμιση του παιδού Πεντέλης. Είδαμε τι πήγε να γίνει τώρα με τα εμβόλια. Άλλο γεγονός, υποβάθμιση του Αμαλία Φλέμη. Έχουν καταργηθεί ένα σωρό κλινικές και ενσωματώθηκαν στο Σισμανόβλιο. Άλλο γεγονός αντικειμενικό, έχουμε 7 κέντρα υγείας. Τα απαριθμώ εντάχει. Οροπή, Βάρη, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Λαύριο, Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Καλύβια, το οποίο ανήκει στο Λαύριο. Αυτά είναι κέντρα υγείας. Δεν ξέρω αν ξέχασα και κάποιο. Αυτά τα κέντρα υγείας, επειδή έχουμε κάνει πρόσφατη και εγώ σαν γραμματέας της ΕΙΝΑΠ αλλά και με τις συναδέλφους από τη Λαϊκή Συσπήρωση στην περιοχή, έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου επίσκεψη, έχουμε δει τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό. Αυτά είναι αντικειμενικά δεδομένα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα παραλείψει. Βλέποντας λοιπόν σε μια 40ετία και μάλιστα να πω για τα κέντρα υγείας ότι αυτά έγιναν με πληθυσμιακά δεδομένα του 1985 και σωστά έγιναν. Αλλά όμως ο πληθυσμός από τότε έχει τριπλασιαστεί. Βλέπουμε από τις δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης και όπως ονομάζονταν πριν, από δυνάμεις ταξικές, από τα εργατικά κέντρα, το ζήτημα του νοσοκομείου της Ανατολικής Αττικής έχει γίνει αδύρυτη ανάγκη εδώ και δεκαετίες. Διεκδικείται, με αλφαγιώτα, διεκδικείται εδώ και δεκαετίες. Όμως, παρά τις κραυγές απόγνωσης, οι οποίες οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο μετά την πυρκαγιά στο Μάτι, όπου
Είχαμε αντιπροσωπεία και από το Σωματείο του Ευαγγελισμού και από την ΕΙΝΑΠ και πραγματικά λίγες μέρες μετά μύριζε ακόμα καμένη ανθρώπινη σάρκα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης και ήταν εξαγριωμένοι όλοι οι συνάδελφοι. Ήταν τόσο αβίρητη ανάγκη της, που έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες κάτι σοβαρό στην Ανατολική Αττική. Και αντί να γίνεται τα 30-40 χρόνια, έχουν κλείσει τόσες δομές που σας ανέφερα. Κλειστές δομές έτοιμες, με χρήματα του ελληνικού λαού. Και το Ερασίνιο, το οποίο έχει τόσο εξοπλισμό μέσα. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει μια κίνηση πολιτών για την ίδρυση γενικού νοσοκομείου Μητσοκύρων. Δηλαδή, εμείς δεκαετίες τώρα δεν είμαστε κίνηση πολιτών που το διεκδικούμε. Αλλά καλώς υπάρχει αυτή η κίνηση. Καλά κάνει και υπάρχει. Όμως είναι πολύ διαφημιζόμενη αυτή η κίνηση. Λέει τα εξής πράγματα, ότι το νοσοκομείο, λέει για το νοσοκομείο ότι δεν καθορίζει το χαρακτήρα του νοσοκομείου το οποίο θα επιδιώκουν να διορθωθεί. Δηλαδή τι, ότι οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού των Μεσογείων πρέπει να ικανοποιηθούν με οποιοδήποτε οργανωτικό και χρηματοδοτικό τρόπο επιλέξει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή τι εννοούμε, ότι θα έχουμε ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας όπως το Ολυμπιακό Κέντρο και όπως το νοσοκομείο της Σαντορίνης που εγγενίασε ο κύριος Τσίπρας. Μιλήσατε για βιωσιμότητα. Τι εννοείται βιωσιμότητα. Επίσης, μιλήσατε κύριε Αυγερινέ για πιθανή μετακατάσταση. Είναι προφανές ότι έχετε συνεννοηθεί με τον συνονόματό σας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος προανήγγειλε ότι μέχρι τις 30 του Απρίλη θα έχουν γίνει συγχωνεύσεις νοσοκομείων, θα πάμε σε κατάργηση νοσοκομείων που είναι μεταξύ τους η απόσταση λιγότερο από 20 χιλιόμετρα και τι σημαίνει να πάρουμε μια κλινική από τον Ευαγγελισμό ή από εδώ ή από εκεί ή από το Γεννηματάς και να την εγκαταστήσουμε εκεί πέρα. Θα κλείνουμε νοσοκομεία δήθεν για να ανοίξουμε άλλα. Εδώ η πανδημία έδειξε την ένδυα και την υπερίσχυση του ιδιωτικού τομέα των οποίων προστάθευσαν ως μέσα στη γυάλα τον είχαν και δεν επιτάξανε ούτε μία κλίνη εντατικής θεραπείας και θα πάμε τώρα εμείς να κλείνουμε δημόσια νοσοκομεία. Με ποια λογική είναι αυτό το πράγμα. Καλώς κάνει η περιφέρεια και το αναδεικνύει και είναι πιστεύω καλοπροαίρετη, αλλά η προσπάθεια από όλους και από τους κατοίκους και από τους πρώην και τους νυν δημάρχους κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι το νοσοκομείο πρέπει να έχει και η υγεία συνολικά αποκλειστικά δημόσιο κρατικό χαρακτήρα και δωρεάν. Γιατί με αυτά τα οποία εξαγγέλλονται, δηλαδή με στο απογευματινό χειρουργείο, το 70% θα πληρώνει ο ΕΟΠΗ, το 30% θα πληρώνει προς το νοσοκομείο ο άρρωστος, συν έξτρα στα χρήματα που θα πληρώνει στον κάθε γιατρό. Δηλαδή, σε τι θα διαφέρει το δημόσιο νοσοκομείο από ένα ιδιωτικό όπως το ζούμε σήμερα. Επομένως, η ανάγκη που δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε για την ανάγκη νοσοκομείου. Και δεν θα καθίσουμε εμείς να πούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να χωροθετηθεί σε εκείνο ή στο άλλο σημείο. Καταδεικνύουμε όμως την ανεπάρκεια δεκαετιών, την εγκληματική ανεπάρκεια δεκαετιών για την υγειονομική κάλυψη του λαού της Ανατολικής Αττικής όπως και αυτό δεν ανέφερα στην ερώτηση. Υπάρχει συνολική εκτίμηση και συνολική προσπάθεια και από την πολιτεία αλλά και από την περιφέρεια να διεκδικήσει συνολική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών. Πόσα εργατικά ατυχήματα γίνονται εκεί μέσα. Η μονάδα εγκαυμάτων που θα μπορούσε να γίνει, πώς ξεκίνησε, να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, όμως το νοσοκομείο της Ελευσίνας με τα τόσα εργατικά ατυχήματα και το ζωδόσιο πληθυσμό έγινε από την πρώτη σύνταξη ενός κομμουνιστή συνταξιούχου, ο οποίος είπε: καταθέτω την πρώτη μου σύνταξη για να γίνει νοσοκομείο στην Ελευσίνα. Έχει όνομα, έχει επώνυμο. Και έγινε μετά από 20 χρόνια. Βάζοντας ο κόσμος στην αρχή, ξεκινώντας και βάζοντας από τον οβολό του. Και έτσι έγινε. Όταν όμως έχουμε μια αντίθετη πραγματικότητα, να έχουμε δημόσιες δομές υγείας, 4 στον αριθμό που ανέφερα, σύν τα κέντρα υγείας τα υποβαθμισμένα τόσα χρόνια, και να λέμε τώρα ξαφνικά, είναι εκ του πονηρού. Μόνο ο λαός μπορεί να διεκδικήσει πραγματικά το νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική και όχι με φούσκες και δήθεν
και χωρίς να προσδιορίζεται ο αποκλειστικά δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου. Μόνο έτσι με τον αγώνα του λαού εμείς πιστεύουμε έτσι θα ευαισθητοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και στην Ανατολική Αττική και παντού για πραγματικά αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.